δόξα στον Άγιο Κύριό μας. Σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Συνεχίζουμε τα μαθήματά μας με τίτλο «Δέκατα και προσφορές». Ας ξεκινήσουμε με μια προσευχή. Πατέρα μας Άγιε, ερχόμαστε ενώπιόν Σου αυτήν την ώρα, Κύριε μου και Θεέ μου, και θέλουμε να μελετήσουμε το Λόγο Σου, Κύριε, να μπούμε πιο βαθιά σε Σένα, Άγιε Θεέ μου, ούτως ώστε να αυξηθούμε στην πίστη, Κύριε μου, και να είμαστε υπάκουοι στο Άγιο θέλημά Σου. Πνεύμα Άγιο, είσαι παρόν Εσύ αυτή την ώρα, Εσύ να μας βοηθήσεις να, όχι, να κατανοήσουμε το Λόγο Σου και να γίνουμε εκτελεστές του Λόγου Σου. Όχι μόνο να μείνουμε στα λόγια, αλλά να προχωρήσουμε σε πράξεις στη ζωή μας. Θέλουμε να είμαστε εκτελεστές του Λόγου Σου. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Αγαπητά μου αδέλφια, συνεχίσουμε σήμερα με το θέμα μας δέκατα και προσφορές. Μιλήσαμε στο πρώτο μάθημα το τι είναι το δέκατο, πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε το δέκατο από τα εισοδήματά μας. Και θα ήθελα να κάνω μία διευκρίνηση. Είπαμε αν έχουμε κάνει οποιαδήποτε πώληση κάποιου σπιτιού, αυτοκινήτου, ακινήτου. Είπαμε ότι αφαιρούμε πρώτα τα έξοδα αγοράς ή του χτισήματος σπιτιού ή της αγοράς του αυτοκινήτου και μετά από εκείνο το ποσό, από το κέρδος που θα βγάλουμε, αφαιρούμε το 10%. Γιατί? Γιατί δεν δεκατίζουμε από όλο το ποσό. Δεν δεκατίζουμε από όλο το ποσό εξ αρχής. Και ο λόγος είναι διότι τα λεφτά με τα οποία αγοράσαμε το αυτοκίνητο ή το οικόπεδο ή το σπίτι μας είναι ήδη δεκατισμένα. Γι' αυτό το λόγο, αν δεν είναι και τώρα γίνεσαι και δεκατιστής και δότης, τότε ναι, δεκατίζεις από όλα καιρό το ποσό που παίρνεις. Δόξα στον Άγιο Κύριό μας. Συνεχίζουμε, όπως είπαμε, το δέκατο είναι Άγιο εις τον Κύριο. Στο Λεβιτικό 27:30 μας λέει «Και παν δέκατο της γης, είτε εκ του σπόρου της γης, είτε εκ του καρπού το δέντρο, του Κυρίου είναι Άγιο εις τον Κύριο». Γιατί είναι Άγιο το δέκατο στον Κύριο? Σε ποιον ανήκει? Ανήκει στον Κύριο που είναι ο Άγιος ο Θεός μας, Άγιο το δεκατό του. Ο Κύριος μας το παίρνει πολύ σοβαρά το θέμα του δεκατισμού. Είναι Άγιο το δεκατό γιατί χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των εργατών του. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος. Στη Β' Τιμοθέου, Δευτέρα Τιμοθέου, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 16, μας λέει ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχον, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση τη μεταδικαιοσύνης. Γιατί το λέμε αυτό τώρα? Γιατί ερχόμαστε ενώπιον του Κυρίου αυτή την ώρα, μελετώντας τον Λόγο Του, με μια καρδιά ανοιχτή. Αν δεν μας αποκαλύψει ο Άγιος Θεός μας, το Πνεύμα του Άγιου, το Λόγο Του, τότε δεν θα έχουμε την αποκάλυψη για τα δέκατα και τις προσφορές. Γι' αυτό το λέω αυτή την ώρα. Για να μην πει κάποιος ότι τα δέκατα ήταν στην Παλαιά Διαθήκη και μόνο. Όχι. Θα συνεχίσουμε και πιο μετά θα μιλήσουμε εκτενέστατα για αυτό το θέμα. Αλλά με αυτό το δάφιο κρατήστε το τώρα. Δευτέρα Τιμοθέου 3:16, όλη η γραφή είναι θεόπνευστος. Από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη. Λοιπόν, πάμε στο Μαλαχία 3 και δάφιο 8 και 9 για να δούμε τι μας λέει εκεί ο Άγιος Κύριος. Θα δούμε ότι επιστρέφοντας το δέκατο πίσω στον Κύριο, εκτελούμε το Άγιο θέλημά Του. Και πάμε να δούμε. Είμαστε στο εδάφιο 8. Μαλαχίας 3:8. «Μήπως θέλει κλέπτη ο άνθρωπος των Θεών, σεις όμως με εκλέπτετε και λέγεται εις τι σε εκλέψαμε. Εις τα δέκατα και εις τας προσφοράς». Πολύ σοβαρή δήλωση, αδελφιά μου. Κατακράτηση
του δεκάτου και μία επιστροφή πίσω στον Κύριο σημαίνει τι άλλο? Κλεψιά. Μη γέννητο αδέλφια μου να τολμήσουμε εμείς τα παιδιά του Θεού να κλέψουμε τον Άγιο Κύριό μας. Πάμε στο εδάφιο 9. Σεις είστε κατηραμένοι με κατάρα, διότι σεις με εκλέψατε. Ναι, σεις όλον το έθνος. Βλέπετε τι λέει εδώ ο Άγιος Θεός μας. Με το να κατακρατάς το δέκατο και τις προσφορές από τον Κύριο, τότε ανοίγεις την πόρτα στη ζωή σου για την κατάρα. Αυτό σημαίνει ότι είσαι καταραμένος, λέει ο Κύριος. Εσύ, τι σημαίνει κατάρα? Σημαίνει αποκοπή από τον Κύριο. Εσύ ο ίδιος μπαίνεις σε αυτή τη λαθασμένη θέση, σε αυτή τη λαθασμένη στάση. Πώς περιμένεις μετά να έχεις την ευλογία του Κυρίου και μάλιστα την οικονομική ευλογία? Και όχι μόνο. Επιστρέφοντας πίσω το δέκατο και δίνοντας προσφορές στον Κύριο, όχι μόνο θα έχεις οικονομικές ευλογίες, θα έχεις ευλογίες σε όλο τον τομέα της ζωής σου. Γι' αυτό λέει, προτρέποντας μας ο Κύριος, μη γέννητο να κάνετε τέτοιο πράγμα. Εσείς οι ίδιοι είστε καταραμένοι. Φέρετε πάντα τα δέκατα εις τον οίκο μου, εις την αποθήκη για να είναι τροφή στον οίκο μου. Αλληλούια! Δεν μας το επιβάλλει ο Αγιός Θεός. Θα μπορούσε να μας το επιβάλλει. Και θα μπορούσε παντοδύναμος Κύριος να πάρει πίσω το Άγιον Δέκατον του. Αλλά μας προτρέπει να το κάνουμε με μια αυτοπροαίρετη καρδιά. Με μια καρδιά γεμάτη χαρά, γεμάτη υπακοή στον Κύριο. Να φανείς πιστός, σε προτρέπω αδελφέ και αδελφοί μου, να φανείς πιστός επιστρέφοντας πίσω το δέκατο στον ιδιοκτήτη του. Και ιδιοκτήτης είναι Άγιος Θεός. Ο Άγιος Θεός μας στο Λουκά 16 και 11 μας λέει ότι με αυτό το τρόπο, εάν επιστρέφουμε τα δέκατα και τις προσφορές μας, τότε ανοίγουμε το δρόμο προς την ευλογία, τότε ο Άγιος Θεός μας θα μας εμπιστευτεί. Και τι θα μας δώσει, αδέλφια μου, όταν μας εμπιστευτεί? Πάμε να δούμε Λουκάς 16 και 11. Θα πάμε από το 10. Ο εν το ελαχίστο πιστός και εν το πολλό πιστός είναι. Και ο εν το ελαχίστο άδικος και εν το πολλό άδικος είναι. Εάν λοιπόν στον άδικο μαμονά δεν εφάνεται πιστή, των αληθινών πλούτων τι θέλει σας εμπιστευτεί? Βλέπετε εδώ ότι ο Άγιος Θεός μας λέει ότι θα μας εμπιστευτεί των αληθινών πλούτων εάν φανούμε πιστοί. Σε τι? Εάν φανούμε πιστοί επιστρέφοντας πίσω το δέκατο σε αυτόν που του ανήκει. Αυτός που έχει λίγα και είναι πιστός στα λίγα, και αυτός που έχει πολλά θα είναι πιστός και στα πολλά. Μην πεις όταν θα έχω πολλά θα δώσω. Όχι, δεν θα το κάνεις. Γιατί είναι ζήτημα τιμής, πίστης και εμπιστοσύνης στον Κύριο. Όταν έχεις λίγα θα δώσεις για να αποκτήσεις περισσότερα, σύμφωνα πάντα με το λόγο του Κυρίου, για να δώσεις ακόμα πιο πολλά. Έτσι δείχνουμε την υπακοή μας εις τον Κύριο. Στον Σαμουήλ 15 και 22, ο Άγιος Θεός μας λέει, μας μιλάει εκεί για την υπακοή μας, για την υποταγή μας σε αυτό. Στην 1 Σαμουήλ 15 και εδάφιο 22 μας λέει, τι είναι η απήθεια? Διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η ειδωλολατρεία. Πολύ σοβαρές δηλώσεις, αδέλφια μου. Έτσι, μη γίνεται να είμαστε απηθείς
Μη γένετο να είμαστε ανυπάκουοι στο λόγο του Κυρίου. Πρέπει να είμαστε παιδιά, γεμάτα υπακοή στο λόγο του Κυρίου, για να εκτελούμε το Άγιο θέλημά του. Στον Ισαΐα κεφάλαιο 1 και 19 μας λέει «Εάν θελήσετε και υπακούσετε, θέλετε φάγει τα αγαθά της γης». Βλέπεις, ο Κύριος το αφήνει πάνω σε σένα και σε μένα, σε δική σου βούληση και στη δική σου θέληση. Εάν θελήσετε, εάν θέλετε και αν υπακούσετε, τότε θέλετε φάγει τα αγαθά της γης. Θα φάγετε και θα είσαστε αυτάρκης. Δεν θα στερηθείτε ποτέ από τα αγαθά αυτής της γης. Επίσης στην 1η Πέτρου, στο 4 κεφάλαιο και εδάφιο 10, ο Άγιος Θεός μας λέει ότι μας προτρέπει να είμαστε καλοί οικονόμοι. Μας λέει στο εδάφιο 10, έκαστος, κατά το 1η Πέτρου 4 κεφάλαιο και εδάφιο 10, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους, ως καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία δικαιολογία κανένας για να πει ότι δεν έχει. Τα χαρίσματα μας τα δίνει ο Άγιος Θεός μας, το Άγιο Πνεύμα. Με αυτά τα χαρίσματα, με αυτά που έρχονται στην κατοχή σου, με αυτά λέει να υπηρετάς και με αυτά να γίνεις καλός οικονόμος της πολυειδούς, της ποικίλης χάριτος του Κυρίου μας, του Άγιου Θεού μας. Στην 1η Κορινθίους 4 και εδάφιο 7 μας λέει ο Άγιος Θεός μας, μας δείχνει ακόμα μια φορά ότι έχουμε για να δώσουμε. 1η Κορινθίους κεφάλαιο 4 και εδάφιο 9. Εδάφιο 7, 1η Κορινθίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 7. Διότι τι σε διακρίνει από του άλλου και τι έχεις το οποίο δεν έλαβες. Εάν δε και έλαβες, τι καυχάσεως μιλαγών. Ξεκάθαρο, όλοι μας έχουμε για να δώσουμε. Όλοι μας έχουμε για να επιστρέψουμε πίσω στον Κύριο. Είμαστε πάρικοι σε αυτή τη γη, είμαστε σε αυτή τη γη και πρέπει να είμαστε καλοί οικονομοί της πολυειδούς χάριτος του Κυρίου, επιστρέφοντας πίσω τα δέκατα και τις εισφορές μας, ανοίγουμε την πόρτα της ευλογίας στη ζωή μας, φέρνοντας πίσω τα δέκατα στην αποθήκη του Κυρίου για να υπάρχει τροφή στον οίκο του, δίνοντας με μια ευγνώμονη καρδιά, με μια αυτοπροαίρετη καρδιά, δίνοντας με χαρά ως προς τον Κύριο και ως προς τους εργάτες του Κυρίου, δίνοντας προσφορές και δέκατα, ευαρεστούμε τον Άγιο Θεό μας. Είμαστε στο πιστό υπόλοιπο του Κυρίου μας, του Άγιου Θεού σε αυτή τη γη, και θα εκτελούμε τις διαταγές και τα διατάγματα του μέχρι τις ημέρες που θα έρθει ο Άγιος Θεός μας να μας παραλάβει και να μας πάρει πίσω κοντά του, για να είμαστε εκεί που είναι Αυτός. Είναι προνόμιο μας να μας εμπιστεύεται ο Άγιος Θεός μας, να εκτελούμε το Άγιο θέλημά του. Είναι προνόμιο μας να επιστρέφουμε πίσω το δέκατο στον Κύριο. Ο Άγιος Θεός μας μπορούσε να το πάρει έτσι κι αλλιώς το δέκατο μας. Αυτός είναι ο νομοθέτης, αυτός έκανε τον νόμο, αυτός έκανε τις εντολές και τα διατάγματα του, είναι γραμμένα μέσα στον λόγο του και εμείς οφείλουμε να μελετούμε τον λόγο του, να κατανοούμε τον λόγο του και να γινόμαστε εκτελεστές και όχι μόνο ακροατές του λόγου του Κυρίου. Έτσι ευαρεστούμε τον Κύριό μας, έτσι γινόμαστε βάλσαμο στην καρδιά του Κυρίου, δίνοντας του πίσω χαρά όπως χαρά και ευλογία μας χαρίζει. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε αυτός ο λόγος που ακούσαμε σήμερα να αυξηθεί μέσα μας για να λάβει δόξα ο Άγιος Θεός μας, για να λάβουμε όλες τις ευλογίες που έχει ο Άγιος Θεός δοσμένες σε μας,
για να γίνουμε εκτελεστές του Λόγου του Κυρίου και Θεού μας. Ας έχετε ευλογημένο υπόλοιπο και θα συνεχίσουμε με το επόμενο μάθημα.